Με ένα διαφορετικό τρόπο. Έχουμε ένα εξαίρετο μουσικό σχήμα απόψε. Ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό σχήμα. Να σας πω λοιπόν, το βιολί και το δοξάρι το κρατάει απόψε ένας Λεβέντης. Ένας πολύ ωραίος και σαν νέος, αλλά σαν οργανωπαίχτης. Ένας βιολάτορας που, να μην πω πολλά χρόνια, για πολύ λίγα χρόνια θα μιλάει όλη η Κρήτη. Πρόκειται για το Μανώλη το Φαντάκι. Ο Μανώλη λοιπόν ο Φαντάκης, φίλες και φίλοι, θα μας παίξει, και τι δεν μας παίξει, εσύ Μανώλη θα μας παίξει όλα πράγματα. Ε, έλα. Παίξε τώρα μισό κομματάκι. Φιλοξενείται στην Αποσπερίδα μας πρώτη φορά απόψε. Νεκτάρια, καλώς όρισες στην Σαβαθιά δική μας Αποσπερίδα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Καλά να είσαι. Και ένας άλλος γνώριμος και παλιός φίλος. Τον έχετε δει πολλές φορές. Στον Τεμπερλέκη, ο Κώστας ο Μπόζης. Ο Κώστας ο Μπόζης, λοιπόν. Ο Δασκαλάκης ο Γιάννης, ο Νεκτάριος. Και ο Φαντάκης ο Μανώλης με τις υπέροχες μελωδίες που θα βγάλει το βιολί του και από τα δάχτυλά του. Παιδιά, ξεκινήστε. Και οι μερακλείδικες καρδιές τον έρωτα σαμπούνε. Εκεί ο Θεός ξέρει τι γίνεται και πώς βγαίνουν μετά. Το να μπεις είναι εύκολο, το να βγεις είναι το δύσκολο. Τι λες εσύ Μανώλη? Είναι έτσι που το λέμε? Αλλά είναι κάτι που είναι το άλλας της ζωής, η αγάπη και ο έρωτας. Και μένα, αλλά μήπως θέλει να πεις τίποτα κουμπάρε Ρούσο? Όχι πάνω σε αυτό το θέμα ή και σε αυτό ή και σε οπουδήποτε άλλο. Όχι, εμένα μου ήρθε. Ναι, κάτι στο μυαλό. Ναι. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Τα παλιά χρόνια, ξέρουμε ότι ο κόσμος ήταν αγράμματος. Σε ένα ψηλό χωριό δεν υπήρχε παπάς. Ναι. Και λέει ο δεσπότης, έχω μωρέ ένα συγγενή. Α, τώρα κάμω θέλει παπάκι εδώ πέρα μα. Καλά είναι. Θα βγάλει το ψωμάκι του. Ναι. Ναι. Πάει τον ευρύσχει και του λέει, ξέρεις, δεν σκέφτηκα. Τι δέσποτα.
Λέω να σε κάνω παπά εκεί πέρα. Ποιο του λέει, εμένα, εγώ δεν ξέρω γράμματα. Είναι δύσκολο, του λέει, εκεί πέρα θα χαλιγοντίζεις το αυτό. Μόνο ότι θα λες το Ευαγγέλιο και τελειώνει, θα λες, θα μου λες, πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι δύσκολο πράγμα. Μα δεν ακούν αυτοί τα λες. Το καλοσκέφτηκε. Λέει, και ήταν να λέει ο Δέσποτα, πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τέσσερες λεξούλες είναι. Θα τις μάθει. Εύκολο είναι. Ω, πού θα πάει τώρα. Πατήρ και Άγιο Πνεύμα, λέει ο συγγενής. Παιδί μου, πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο συγγενής στο βιολί του. Πατήρ και Άγιο Πνεύμα. Τον Υιό τον ξεχνούσε. Τον ξεχνούσε. Δύσκολη λέξη ήταν. Του λέει, θα πας σπίτι σου, θα το μάθεις και άμα το μάθεις καλά, έλα να μου το πεις. Πηγαίνει στο χωριό του, καθίζει, το μαθαίνει καλά και σαν ήταν σίγουρος ότι το έχει μάθει, εν τω μεταξύ του είπε ότι άμα το μάθει θα του δώσει και ένα γομάρι πατάτες. Ο Δεσπότης. Ο Δεσπότης. Α, για να τον εδελεάσει, ας πούμε, να τον εκάμει να το μάθει και να δεχτεί. Πηγαίνοντας στο Δεσπότη και του λέει, Δέσποτα, Δέσποτα, το μάθα. Έχε την ευχή μου, πες μου το να τα ακούσω. Πατήρ και Άγιο Πνεύμα. Και τον Υιό, παιδί μου, τον Υιό, τι τον έκαμε στον Υιό. Όξο είναι Δέσποτα με το γάιδαρο και περιμένει να φορτώσει τις πατάτες. Ο άνθρωπος ήταν σίγουρος ότι είχε μάθει το μάθημα, ναι. Πήρε και το γαϊδράκι. Σου λέει το γιο τον έχω μαζί μου, οπότε δεν πρόκειται να τον ξεχάσει. Δεν μπορείς να τον ξεχάσει. Να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Πάμε Μανώλη, πάμε Νεκτάρια και Κωστή. Εσύ είσαι και το φως μου. Άιντε σαμά, μας είσαι και το φως μου. Άιντε εσύ είσαι, εσύ είσαι το εικόνισμα, το εικόνισμα. Thank you.
την κρατάς τη σκέψη μου κοντά σου. Έλα κούκλα μου τη σκέψη μου κοντά σου. Φίλες και φίλοι, άμα δεν πενέσουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Σας είπα και εγώ μια μαντινάδα. Εγώ θα ήθελα τώρα να δούμε ένα χορό από τον λαογραφικό όμιλο Χανίων. Είναι εδώ τα μικρά παιδιά του λαογραφικού όμιλου Χανίων, τα λεβεντόπεδα, τα αυριανά βλαστάρια, οι αυριανοί λεβέντες. Και θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα συρτό, παιδιά. Ένα συρτό. Thank you.
και το αύριο της Κρήτης, η ελπίδα και το αύριο λοιπόν. Παιδιά, κουραστήκατε που χορέψατε τόσο όμορφα? Κουραστήκατε? Όχι. Ένα δυνατό όχι, όχι. Κουραστήκατε? Όχι. Αυτό είναι, δεν κουραστήκανε. Κουμπάρε, δεν κουραστήκανε τα παιδιά. Παιδιά. Δεν κουραστήκαμε εμείς να τους βλέπουμε, δεν κουραστήκαμε να ακούμε τα όργανα. Είναι πάρα πολύ ωραία η οργανοπαίχτα μας. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι θα ακούσουμε ένα ανάλαφρο και πολύ όμορφο νησιώτικο τραγούδι. Ένα νησιώτικο τραγούδι λοιπόν από τη Λεμονιά την Παντελάκη. Ένα χειροκρότημα από τη Λεμονιά και μέχρι να μπει η Λεμονιά στο πλατό να σας πω εγώ ότι τον πρώτο καιρό που διαγραμμίσαν τους δρόμους και βάλαν τις διπλές λωρίδες και βάλαν τις άσπρες λωρίδες, κατέβηκε ένας κοντοχωριανός με το αγροτικό του αυτοκίνητο και όπως περνούσε ο άνθρωπος από τον δρόμο, περνούσε πάνω από τις διπλές λωρίδες, ακούω ένα φρου, βγάζει το κεφαλτί έξω, που κάνω τροχόν όμως έτσι. Σταματάει ο χωριανός μου, ο κοντοχωριανός μου, του λέει, ήντα θες κουμπάρε, τι να θέλω, του λέει. Δεν βλέπεις. Τι να βλέπω, του λέει. Δεν βλέπεις ότι πάτησες στη διπλή λωρίδα? Και βγάνει και αυτό το κεφάλι του από το τζάμι όξι και λέει, ε, κοίτα, το σπαρμένο πάτησα και έκαμε ζημιά. Λοιπόν, μέχρι να πούμε για το χωριανό μου που δεν είχε κάμε ζημιά ο άνθρωπος, αλλά ο τροχονόμος επέμενε βέβαια. Έχουμε και τη Λεμονιά, η οποία βέβαια, Λεμονιά, απόψε είσαι κρυωμένη, αλλά... Ναι, πιστεύω όμως ότι θα... η προσπάθεια που θα κάνεις, άλλωστε η φωνή σου είναι πολύ ωραία. Ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορούμε. Όλοι μας ό,τι μπορούμε. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε σάλα, σάλα, μες στη σάλα, εντάξει. Σάλα, σάλα, μες στη σάλα. Για να δούμε και τα άλλα, λοιπόν, πάμε. Για να δούμε και τα άλλα. Να με πάρεις να σε πάρω, συμφωνήσαμε.
Μες στη σάλα τα συμφωνήσανε, οι καναπέδες ήταν γεροί, όπου καθότανε. Πολύ ωραία να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι. Ένα μουσικό κομμάτι λοιπόν να ακούσουμε από τα θαυμάσια απόψε όργανά μας. Το Μανώλη το Φαντάκι στο βιολί, το Γιάννη, το Νεκτάριο το Δασκαλάκι. Συγγνώμη, ο Γιάννης εδώ, δεν ξέρω γιατί. Με συμπαθάς. Ο Νεκτάριο λοιπόν ο Δασκαλάκης στο Λαγούτο και ο Κώστας ο Πόζης στο Τιμπερλέκι. Ένα χορευτικό κομμάτι. Φύγαμε, μην καθυστερούμε. Ποτέ στον κήπο τσιχαράς ο δυστυχής δεν μπαίνει. Ο δυστυχής δεν μπαίνει, ο δυστυχής δεν μπαίνει. Γιατί ήταν μόνο πάθια του, πάθια του. Γιατί ήταν μόνο πάθια του. Γιατί ήταν μόνο πάθια του κι οι δρόμοι του κλεισμένοι, κι οι δρόμοι του κλεισμένοι. Φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για λίγο να δούμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, το δελτίο ειδήσεων, το βραδινό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα είμαστε πάλι μαζί. Περιμένετε, θα είμαστε δρυμύτεροι. Φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της Σαββατιάτικης Αποσπερίδας και να συνεχίσουμε με ένα χορό από τα παιδιά του Λαογραφικού Ομίλου Χανίων. Παιδιά, ποιο χορό θα μας χορέψετε τώρα? Σιγαλό Πεντοζάλη. Πάμε σιγαλό Πεντοζάλη πάλι. Έλα πάμε από Πεντοζάλη. Να ζερέψουμε και λίγο. Να ζερέψουμε λίγο. Το πιο λιγότερο χορό. Θεέ μου, πώς μ' αρέσουνε
γραφούνε και μερακλειδικές καρδιές εις το χώρο σαμπούνε. We'll be right back.
μαύρα βοκάμεσα και τα μαύρα μαντήλια. Καθίστε στην εξέδρα. Πάρα πολύ ωραία, φίλοι μου. Και πολύ παρήγορο, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν πειράζει, το ξαναπούμε. Πολύ παρήγορο για την Κρήτη, για τον τόπο μας, τα παιδιά αυτά να βρίσκονται πάνω στις ρίζες, να μεγαλώνουν και να γαλουχίζονται με τα ιδανικά αυτής της όμορφης πατρίδα μας που λέγεται Κρήτη. Αλλά επ' ευκαιρία λοιπόν που τα παιδιά χορέψανε, να σας πούμε φίλες και φίλοι τηλεθεατές, ότι ο Κρήτη 1 και ο Κρήτη FM σήμερα για την γιορτή του παιδιού που γιορτάνουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο σήμερα διοργάνωσε μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή στο Κέντρο Αποκαταστάσεως Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Προσέφεραν τα καταστήματα της πόλης μας πάρα πολλά και πλούσια δώρα σε αυτά τα παιδιά. Έγινε μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή η οποία και μαγνητοσκοπήθηκε και μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής της Αποσπερίδας της Σαββατιάτικης, αντί για τα ιατρικά θέματα άνθρωπος και υγεία της που επιμελείται η κυρία Ελευθερία Κατσιφαράκη, θα παρουσιάσουμε μαγνητοσκοπημένη ολόκληρη τη γιορτή αυτή που έγινε στο Κέντρο Αποκαταστάσεως Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Μετά λοιπόν από την Αποσπερίδα μας Σαββατιάτικη, μην παρακολουθήσετε, μην αλλάξετε κανάλι, δέστε με την πάρα πολύ αυτή όμορφη εκδήλωση. Επί τη ευκαιρία να σας πούμε ότι σε αυτή την εκδήλωση, αφιλοκερδώς όπως πάντα βέβαια, έπαιξε η Ασπασία η Παπαδάκη η Λυράρισα και χόρεψε το συγκρότημα του τουριστικού συνδέσμου με την επίσης Ασπασία, την κυρία Γκαζή. Έχουμε λοιπόν δύο Ασπασίες οι οποίες προσφέρουν πάρα πολλά στον τόπο μας, πάρα πολλά στα Χανιά μας και εντελώς αφιλοκερδώς, όπως και όλοι βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα διάφορα χορευτικά συγκροτήματα που έχουν σχολές και παρουσιάζουν χορούς της Κρήτης, χορούς της πατρίδας μας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Ασπασία Παπαδάκη, τη Λυράρισα, την κυρία Ασπασία Γκαζή και τον κύριο Γιάννη Τραγιασμενάκη που συμμετέχει απόψε με τον πικρό το παιδικό συγκρότημα. Φίλες και φίλοι, μετά λοιπόν από την Αποσπερίδα μας στην Σαββατιάτικη, παρακολουθήστε τη μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση στο Κέντρο Αποκαταστάσεως Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Αλλά να πούμε και κάτι απόψε. Να γελάσουμε λιγάκι. Να γελάσουμε. Να το πούμε. Εγώ πάντως δεν είμαι συνεφιασμένος, αλλά το γέλιο δεν βλάπτει και είναι η υγεία μας. Να σε ακούσω, κουμπάρε μου. Απομονωμένος ήταν ο Γεωργίος του χωριού του. Ναι. Και ζούσε, εφύτευε, κρυθάρι, στάρι και έβγαλε το χαρτζηλίκι του. Ναι. Μια μέρα αρρώστησε και είπε να πάει μέχρι το διπλανό χωριό που ήταν ο αγροτικός γιατρός. Αλλά ο γιατρός αργούσε. Και λέει, δεν πάω μέχρι τον καφενέ, να πιω έναν καφέ, να τον περιμένω. Ναι. Και πάει στον καφενέ, καθίζει σε μια γωνιά. Ή πολλοί κόσμος που καθότανε. Άλλος έπαιζε πρέφα, άλλος έπαιζε τάβλη, χτύπησε ναι. Τα πουλιά. Μόνο πως δεν έγινε διακοπή ρεύματος. Ναι, όπως έγινε σε κάποια περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, και ένας στη συζήτηση ακούει στο διπλανό τραπεζάκι και λέει, ξέρετε, το κρυθάρι και το στάρι δεν έχει πιο ψωμί. Το ψωμί έχουν οι όρνηθες. Δηλαδή, για να κερδίσει κανείς χρήματα. Χρήματα. Δεν είναι να σπέρνεις και να θερίζεις. Ναι, τελείωσε αυτή η δουλειά. Ναι. Καλά το δένει ο Γεωργίος στο μυαλό του και σαν φεύγει από τον γιατρό, πάει και παίρνει 1000 όρνηθες. Ναι. Και σαν μολάει τα χωράφια. Ω, κάτσε να δεις. Μετά από καμιά δεκαριά μέρες ξαναγυρίζει στο χωριό και λέει του μαγαζά τώρα, κουμπάρε, δω μου άλλες 1000. Του τσιδίνει, παραξενεύτηκε και του λέει, μπρέσει κουμπάρε, να σε ρωτήσω κάτι. Είτε τσι κάνεις τόσες ασόρνες. 2000 κότες, Κομμάτια. Ναι. Του λέει, μπρέσει κουμπάρε, έτσι και έτσι άκουσα. Μα γι το χωράφι δεν είναι καλό, γι εγώ δεν τσιφιτεύγω καλά. Τι σκουκούλωνε για περίμενα να ξεφυτρώσουνε. Κρυθάρι και στάρι. Το χωράφι άνθρωπο. Λοιπόν δεν θα ήταν καλό. Ναι, ναι. Έπρεπε να αλλάξει λοιπόν χωράφι. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ ένα μικρό, πολύ μικρό όργανο. Ένα πολύ μικρό όργανο, ξεχασμένο όργανο από τον πολύ κόσμο. Λέγεται φυσαρμόνικα. Θα ήθελα να παίξω ένα κομμάτι. Τι λες, θα μου το επιτρέψεις, κουμπάρε. Σίγουρα. Λοιπόν,
Να παίξω ένα κομμάτι με τη φυσαρμόνικα λοιπόν. Να φτιάξουμε το μικρόφωνο. Σ' άρεσε που καλέ. Κάποτε... Ωραίο, αλλά ξεχασμένο πραγματικά. Ναι, κάποτε αυτό το όργανο, μαθητές που ήμασταν, τραγουδούσαμε μαζί, ήταν μια παρέα, ωραία παρέα, και τραγουδούσαμε και εγώ τους έπαιζα φυσαρμόνικα. Έτσι λοιπόν, όπως έψαχνα τα συρτάρια μου σήμερα, την ξαναθυμήθηκα και είπα να τη φέρω. Να παίξω άλλο ένα κομματάκι και μετά να δώσουμε σειρά στο Μανώλη το Φαντάκι και στο Νεκτάριο με τον Κώστα. Ευχαριστώ και σας φίλοι και τους θεατές. Άλλο ένα κομμάτι του πολύπλευρου ταλέντου σου. Ήταν κάποτε ένας αραβωνιασμένος, αλλά όχι, μην το πούμε αυτό. Να πούμε να ακούσουμε μουσική από τον Μανώλη, τον Γιάννη, τον Νεκτάριο και τον Κωστή. Thank you.
ρίξω, να ρίξω χιόνια ξένερα, ξένερα. Να ρίξω χιόνια ξένερα. Σέλινο με τσελιέ σου, ρέθεμνο με τις κοπελιές και χανιά με τους μπαξέδες σου και με τις κοπελιές σου, κοπελιές ωραία στα χανιά, κοπελιές ωραία στο ρέθυμνο. Για τους φίλους, τους ρεθεμιώτες που μας παρακολουθούν, γεια σας φίλοι μου από το ρέθυμνο, είμαστε όλοι λεβέντες και όλοι Κρήτη είναι λεβέντες. Για να σας πω την ιστορία που ξεκίνησα και δεν την τέλειωσα,
Για ένα αραβωνιασμένο, ο οποίος αραβωνιασμένος, να σας πω ότι είναι μια ιστορία γύρω στα 30 χρόνια. Τα πράγματα ήταν την εποχή εκείνη λίγο δύσκολα. Δηλαδή, τι δύσκολα. Όταν πήγαινε ο αραβωνιαστικός στο σπίτι της αραβωνιαστιάς, η πεθερά δεν έλεγε να το κουνήσει με τίποτα από το σπίτι. Ό,τι δουλειά και να έχει, τα ξεχνούσε όλα. Τα παρατούσε όλα και έπρεπε να κάθεται να φυλάει το γαμπρό που πήγαινε ο γαμπρός, δηλαδή την ύφη. Αυτή η ιστορία γινόταν κάπως σε επισκέψη του γαμπρού. Πήγε 4-5 φορές και η πεθερά, εκεί λοιπόν. Απίκο. Έμπαινε αυτός μέσα, ακλούθια από πίσω η πεθερά. Έβγαινε έξω, από πίσω η πεθερά. Είδε και απόδε ο άνθρωπος και λέει: δεν γίνεται. Πρέπει να βρω έναν τρόπο. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να μιλήσω με την κοπελιά. Δε. Ούτε να μιλήσουν δεν μπορούσαν. Πού είμαστε, τι κάνουμε τώρα. Έσπα το κεφάλι του, αφού έφυγε λοιπόν. Όλη την εβδομάδα τίποτα άλλο δεν τον απασχολούσε. Πώς να διώξει την πεθερά. Αλλά πώς να βρει έναν τρόπο να απομακρύνει. Έστω και για λίγο, έστω για 5 λεφτά. Δεν ήθελε πολύ, πολύ ο άνθρωπος. Αλλά μπορεί να τη πει δύο κουβέντες. Λοιπόν. Αφού λοιπόν εσκέφτηκε, βρήκε την άκρη. Έτριβε τα χέρια τα από χαρά και σου λέει, τώρα θα σου πω εγώ. Πάει λοιπόν το από πάνω Σάββατο, ο καλώς ορίσες παιδί μου, καλώς σας ήρθε η μαμά, τι κάνει... Τα χειροφιλήματα, ναι, τα λοιπά. Ναι, καλώς ορίσες, κάτσε. Τι έγινε όμως, πριν πάει στο σπίτι της πεθεράς, μπαίνοντας στο χωριό, γιατί το σπίτι ήταν κάπου στη μέση, βρίσκει ένα κοπελάκι, ξανά με 10 χρονών, βγάζει λοιπόν και του δίνει ένα κατοστάρικο, και τότε, εκείνη ήταν πολλά λεφτά κατά δραχμές, σχεδόν με ροκάμα το μεγάλο. Του λέει, κατέες μωρέ, Μιχαλιό, που έχει δεμένες τις προβατίνες η πεθερά μου. Όχι, δεν κατέω, κάνει το κοπέλι. Λοιπόν, πάρε τον το κατοστάρικο και σε 10 λεφτά θα πάεις. Να τσιλήσεις, να τσιδιώξεις και θα έρθει στο σπίτι να πεις, φιά κατοίκο, ελύσαν οι προβατίνες. Μα θα με πάρει κυνήγι. Μην του πει ρε μπουνταλά, πώς σύλλησες εσύ. Πάρε το κατοστάρικο, γι' αυτό σου το δίνω. Πάρε το κατοστάρικο. Λύσε έτσι, διώξε έτσι και έλα να πες πως είδες λυμένες. Έκαμε και το καλό, ε. Ναι. Το κοπέλι βάλε το κατοστάρικο στη τσέπη, χοροπηδούσε. Και πάει στο χωράφι, στο μέρος που είχε δει τις προβατίνες. Λίτα σκηνιά και τρεχάτος ψάλλει στο σπίτι. Φιά κατοίκο, εφόραζε το κοπέλι στην αυλή και έμπαινε μέσα. Ήτανε μωρέ παιδί μου, του κάνει. Ποια κατοίκο ελύσαν οι προβατίνες σου και πήγανε στο τάδε τα μουρέλα. Όφη κακομήρα, όφη. Καταστράφηκα. Πάει να φύγει λοιπόν να πάει για τις προβατίνες, αλλά μια στιγμή θυμάται πως ήταν ο γαμπρός. Ξαναγυρίζει μέσα. Όφη, δεν θα γίνω κακομήρα. Ήτανε μάνα της κάνει ο γαμπρός. Λέει, οι προβατίνες, ελύσαν οι προβατίνες. Ήθελα να πάω εγώ να τις μαζέψω, αλλά δεν ξέρω μου λέει πού τσίχεις, ούτε δεν τις γνωρίζω. Όχι, δεν κατέσεις ποιος είναι. Άσε, θα πάω εγώ. Ξαναβγαίνει έξω. Όχι, ξαναγυρίζει μέσα. Ξανασκεύεται πάλι. Αλλά στο τέλος υπερίσχυσε και ο αγροφύλακας. Σου λέει: 300 αγροφύλακα, θα πάει στο αγρονομείο. Γυναίκα, πράγμα τώρα να πάει στο αγρονομείο. Και σκέφτεται, λέει: τι να κάνω. Πιο μεγάλη θα είναι η ζημιά από τα πρόβατα παρά από τη ζημιά που θα μου κάνει ο γαμπρός. Και φεύγει η γριά, και ορίστε ευκαιρία ο γαμπρός, και μένει με την ύφη 5 λεφτά. Πραγματική ιστορία, δεν είναι ανέκδοτο. Συνέβη σε ένα πολύ γνωστό μάλλον. Λοιπόν, τα παιδιά να χορέψουν τώρα τι. Μαλεβιζιώτη. Μαλεβιζιώτη λοιπόν. Σιγά σιγά να κατεβαίνουμε. Ωραία. Thank you.
από τα πέντε, από τις πέντε λεβέντες που χορεύουν, οι τέσσερις είναι Γιώργηδες. Χειροκροτήστε. Και ο άλλος Κώστας, είτε. Και ο άλλος Κώστας. Και για τον Κώστα. Και για τις όμορφες κοπελιές, άλλο ένα. Μπράβο. Καθίστε, παιδιά. Είχε κατέβει ένας από το χωριό και στη χώρα και το είχε πει ότι θα κατέβει. Και ο μικρός του γιος του λέγε, να με πάρεις και εμένα, δεν θέλω να έρθω στη χώρα. Πού θα σε βολοσέρνω, μωρέ κακουρίζικο, πού θα σε βολοσέρνω, ξυπόλυτο. Να με πάρεις και εμένα, δεν θέλω να έρθω στη χώρα, εγώ θέλω να έρθω στη χώρα. Μπορεί και να μην την είσαι ξαναδεί κιόλας. Βέβαια δεν την είσαι ξαναδεί το παιδί, δεν είσαι ξαναδεί τη χώρα. Απελπίστηκε ο πατέρας, είχε εκεί τη μάνα του από πάνω, συνήγορο. Πάρε μπρε το κοπέλι να κάνει μια βόλτα το κακορίζικο, που δεν βγαίνει από το σπίτι όξο. Πάρε το, πάρε το. Εγώ θέλω να έρθω στη χώρα, λίγο μικρός. Και καταφέραν το μεγάλο. Τον πήραν λοιπόν το μεγάλο στη χώρα, το μικρό στη χώρα. Αλλά λεφτά δεν είχε ο πατέρας να ψουνίσει. Και κάποια ώρα το παιδί πήγαινε στο πατέρα, εγώ πήρα να μου πάρεις ένα κουλούρι. Κουλούρι, μα του λέει, θέλεις. Ναι, εγώ θέλω ένα κουλούρι, γιατί πεινώ, έβλεπε στους ταμπλάδες που λένε κουλούρια. Ζεστό να καίει, ζεστό να καίει, έφανε ο άνθρωπος. Ναι. Του παίρνει ένα κουλούρι. Όπως του πήρε το κουλούρι και άρχισε να το τρώει με βουλιμία, περνούσαν από ένα μανάβικο απ' έξω. Ήταν μια πλεξάνα, κρεμασμένα κρεμμύδια τόσο. Λέει του πατέρα, πάρε μου και ένα κρομίδι να το φάμε το κουλούρι, πάρε μου και ένα κρομίδι. Και οργισμένος ο πατέρας του λέει, το διαόλου το πάσπουρο, από θέλει και ξελιξίδι. Φίλες και φίλοι, να σας θυμίσουμε ότι μετά το τέλος της Σαββατιάτικης Αποσπερίδας θα προβάλλουμε σε μαγνητοσκόπηση τη γιορτή που έγινε από το Κρήτη 1 και από τον Κρήτη FM στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, μια πάρα πολύ ωραία γιορτή και την οποία θα παρακολουθήσετε αμέσως μετά από την εκπομπή που έχουμε τώρα. Στη θέση της εκπομπής Υγεία και Άνθρωπος που επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Κατσιφαράκη. Για λίγο να περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Δέχτηκε να έρθει να τραγουδήσει μαζί μας απόψε στη συντροφιά μας, στην Αποσπερίδα μας.
να την δούμε, να την ακούσουμε, να την ακούσετε κι εσείς. Και εμείς να σας ξαναθυμίσουμε ότι σε λίγο θα προβληθεί η μαγνητοσκοπημένη γιορτή που έκανε ο Κρήτη 1 και ο Κρήτη FM στο κέντρο αποκατάστασης ειδικών με ειδικές ανάγκες παιδιά. Μια πάρα πολύ ωραία γιορτή με πάρα πολλά δώρα που προσέφεραν καταστήματα της πόλης μας, που έπαιξε η Ασπασία η Παπαδάκη Λύρα και χόρεψε τα παιδιά του τουριστικού συνδέσμου Χανίων με την επίσης Ασπασία, κυρία Ασπασία Γκαζή. Εμείς τώρα να πούμε στο Φαντάκι, να πούμε στον Δασκαλάκη και στον Μπόζη να μας παίξουν ένα ξέφρενο κισαμίτικο κομμάτι. Ένα ξέφρενο, όπως ήταν στα πανηγύρια που παίζανε στην Αγία Τριάδα, στα πανηγύρια που παίζανε στον Άγιο Φώτη στα Μεσόγεια, στα πανηγύρια που παίζανε στην Κίσαμο και γλεντούσανε και σηκώνοντανε ο Πάσπαλος 2 μέτρα στο ύψος τότε που χορεύανε στις τυπέθρες ταβέρνες. Φύγαμε, παιδιά. Αυτή ήταν η συγχωρήτη, όλες. Αυτή ήταν. Σας. Φίλες και φίλοι, εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας σαββατιάτικης αποσπερίδας. Να ευχαριστήσουμε εσάς που μας παρακολουθήσατε.
Να ευχαριστήσω τον Μανώλη τον Φαντάκη, τον Νεκτάριο τον Δασκαλάκη, τον Κώστα τον Μπόζη. Αλλά επί τη ευκαιρία να σας πω για τον Μανώλη τον Φαντάκη ότι είναι εγγονός του Φαντονικολή, του Ζερβού που έπαιζε βιολί στη Γίσαμο, ένας ονομαστός βιολάτορας πριν από 60-70 χρόνια και ο οποίος έπαιζε αριστερά. Ενώ το βιολί είναι κουρδισμένο σαν να έπαιζε ένας δεξιόχειρας, αυτός έπαιζε με το αριστερό χέρι, εξού και τον λέγανε Ζερβό. Εγγονός λοιπόν του Ζερβού, του Νικολή, ο Μανώλης Φαντάκης. Μανώλη, καλώς καλά. Φίλες και φίλοι, να σας ξαναθυμίσουμε ότι σε λίγο θα προβάλλουμε την μαγνητοσκοπημένη μας γιορτή που έγινε στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και να σας πούμε, να σας πούμε λοιπόν την ημέρα των Χριστουγέννων να παρακολουθήσετε τη χριστουγεννιάτικη αποσπερίδα μας. Θα έχουμε δύο πολύ ωραίους καλεσμένους. Πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους. Από κάποιο χωριό της Πελοποννήσου. Από τη Μακρυράχη. Από εκεί δεν είναι. Θα είναι ο Μήτρος και η Γενοβέφα. Παραμονέ την ημέρα του Χριστουγέννου εδώ. Στη χριστουγεννιάτικη αποσπερίδα μας. Ο Μήτρος και η Γενοβέφα από την Πελοπόννησο, από τη Μακρυράχη. Κάπου εκεί δεν ξέρω πού ακριβώς είναι. Αλλά θα έρθουν μαζί μας. Επίσημοι καλεσμένοι. Φίλες και φίλοι, γεια σας και να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα. Σαν πολύ περιπλανόμενο, μες στην ενδιά, μες στη μοναξιά, που δεν την αντέχω άλλο.